Λοιπόν, δικαιολογημένα λένε πως αν δεν λειτουργήσουν τα κέντρα υγείας, το νοσοκομείο θα κάνει πρωτοβάθμια περίθαλψη και τα ραντεβού θα είναι 8, μετά θα είναι και ένα χρόνο. Τώρα είναι 8 μήνες. Λοιπόν, νομίζω ότι εάν κανείς... 124 προσλήψεις όμως θα έρθει να μας πει ο κύριος Μηταράκης με την διοικήτρια και με τον κύριο Ροϊλό ότι έγιναν και έχουμε πάρει πολύ προσωπικό. Αναλογίζομαι εάν οι στάσεις εργασίας των εργαζομένων του Σκυλίτσιου και η συμμετοχή τους σε απεργίες το έτος είναι 124 ή είναι λιγότερες. Ανεξάρτητα αν δεν έχουν καμιά παρθική. Και δεν είναι τοπικές, είναι πανελλαδικές. Ανεξάρτητα αν δεν έχουν καμιά παρθική αξία, διότι με τον αριθμό των εργαζομένων που βάζουν ως ποσοστό ασφαλείας, τελικά το νοσοκομείο δεν. Και με το γεγονός ότι είναι το μοναδικό ποτέ. Εφημερεύουν, έτσι. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο. Νομίζω ότι επειδή η Νέα Δημοκρατία έχει πάρει υπό του μηδενός στον τομέα της υγείας, θα πρέπει να το βελτιώσει την επόμενη περίοδο, αν επανεκλεγεί. Αυτό ας το πάρουν υπόψη τους και ας το δούνε και ας το μελετήσουν πάρα πολύ σοβαρά. Να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Δεν πρόκειται να βρούμε ποτέ άκρη με τον αριθμό των εργαζομένων του νοσοκομείου και τον αριθμό των γιατρών που χρειάζονται. Δεν θα βρούμε ποτέ άκρη. Ο κ. Λαμπαδοχητός. Τι εννοείς δεν θα βρούμε ποτέ άκρη? Υπάρχει ένας κανονισμός, ένας οργανισμός μάλλον λειτουργίας, ο οποίος προβλέπει κάποιες θέσεις γιατρών. Αυτές οι θέσεις που, στο νοσοκομείο που προβλέπονται από τους οργανισμούς και αυτά τα οποία ετούνται και η διοίκηση και το ΣΕΣΝΟΧ και ο Σύλλογος Γιατρών του Νοσοκομείου και όλοι έχουν ως προϋπόθεση τη λειτουργία κέντρων υγείας. Αυτό οφείλουμε να το καταλάβουμε. Εάν η κυβέρνηση αφήνει να κλείνουν τα κέντρα υγείας, όπως για παράδειγμα συμβαίνει στο κέντρο υγείας Χίου αυτή τη στιγμή. Θες να πεις να έχουμε πρωτοβάθμια περίπτωση. Δεν θα φτάσει ποτέ. Βέβαια. Το νοσοκομείο, με τη λογική που έχουν αυτοί, δεν θα φτάσει ποτέ. 500 γιατρούς να βάλεις μέσα δεν πρόκειται να φτάσει. Δεν θα έχεις χώρους. Το νοσοκομείο δεν παρέχει, δεν πρέπει να παρέχει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Από την ώρα που για ψήλου πίδημα, στην κυριολεξία ψήλου πίδημα, ο άλλος είναι υποχρεωμένος να πάει εκεί. Και το νοσοκομείο είναι υποχρεωμένο να σηκώσει το βάρος αυτό, δεν θα κάνει τη δουλειά του νοσοκομείο. Αυτό είναι αλήθεια. Και κάποια στιγμή θα πρέπει να μιλήσουμε για λειτουργία ασφαλείας, για ποσοστά ασφαλείας. Και κόπτονται για τα οικονομικά μεγέθη, γιατί όλα γίνονται στο βωμό της οικονομίας. Έτσι δεν γίνεται. Δεν τα μετράμε όλα με οικονομικούς όρους. Δεν κάνουν τελικά οικονομία. Ακριβώς, αυτό θέλω να πω. Αν λειτουργούσε πρωτοβάθμια υγεία, θα κάναμε πολύ περισσότερη οικονομία. Γιατί και ο κόσμος θα εξυπηρετούνταν και θα βρίσκαμε πολύ πιο γρήγορα ασθένειες και δεν θα είχαμε μετά να περιθάλπουμε καρκινοπαθείς και να πληρώνουμε τα φάρμακά τους που είναι με 100% απαλλαγή. Δεν θα κάνουμε οικονομία. Και πάει λέγοντας ένα σωρό ασθένειες. Οι εργαζόμενοι την ίδια στιγμή θα είναι μοιάζει ως τα κάγκελα, γιατί αυτό συμβαίνει. Γι' αυτό προηγουμένως εγώ είπα, είναι 120 ημέρες. Η κίνηση της απεργίας στο κινητοποιήσεις των εργαζομένων ή δεν είναι. Και το κυριότερο, δεν θα είναι ποτέ ευχαριστημένοι οι ασφαλισμένοι. Δεν θα είναι ποτέ ευχαριστημένοι οι πολίτες. Δεν είναι δυνατόν να κλείνουμε το κέντρο υγείας Χίου και να μην μιλάει κανένας. Να έχουμε ένα γιατρό. Δηλαδή στην ουσία, μόλις πάρουν και άλλοι. Έναν επικουρικό. Έναν επικουρικό. Όταν πάρουν μέχρι και άλλοι δύο, ναι. Από πρώτη δεν κανένας. Έχει. Κλείνει. Κλείνει. Λοιπόν, ψάχνουν χτίριο. Κτίριο όμως έχουμε. Ναι, μα γι' αυτό λέω κι εγώ. Ψάχνουν κτίριο να βρουν για το ειδικό σχολείο. Εντάξει, τώρα είναι άσχετο το ένα με το άλλο. Δεν είναι άσχετο. Είναι τρόπος λειτουργίας του δημοσίου. Την ίδια στιγμή ψάχνει, δεν έχει στέγη. Μα δεν είναι ότι δεν έχουμε γιατρούς. Τους στέλνουμε όμως έξω. Γιατί δεν θέλουν γιατρούς όμως. Δεν θέλουμε να τους πληρώσουμε. Άρα λοιπόν, να καταλήξουμε. Εάν το δημόσιο δεν θέλει να πληρώνει γιατρούς και αν το δημόσιο νομίζει ότι μπορεί να μείνει χωρίς νοσοκομείο, ας τα κλείσει τα κέντρα υγείας. Φανταζόμαστε να έκανε το ίδιο, να το πω διαφορετικά εγώ. Φανταζόμαστε να έκανε το ίδιο πράγμα με το κέντρο υγείας Πυργίου. Τι θα κάνει να είναι ότι χωρούσε αυτή τη στιγμή. Το οποίο κέντρο υγείας Πυργίου βγάζει όλη τη λάντζα, ας μου επιτραπεί η φράση, δεν είναι σωστή, αλλά αυτό είναι όλες τις πρωτοβάθμιες αυτές υγείας των οτιών χώρων. Πώς λοιπόν μόνο, έχουμε ανοιχτεί να κλείνουμε το κέντρο υγείας Πυργίου. Οι γιατροί του κέντρου υγείας Πυργίου είναι και λοιπόν, γιατροί, προσωπικοί γιατροί πλέον. Ας αποφασίσει η κυβέρνηση τι θα κάνει. Ας αποφασίσει στον τομέα της υγείας έχει πάρει κάτω από το μηδέν. Λες εσύ βέβαια. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ.